ξεκινήσουμε από την μαμά, από την κυρία Πλατανιά. Θα έχετε κάνει σίγουρα έρευνα αγοράς ήδη, κυρία Πλατανιά, και οι φίλες σας, οι οικογενειακοί φίλοι. Τι δείχνει αυτή η έρευνα για τις τιμές στα σχολικά ήδη? Θα είναι το πακέτο πιο ακριβό φέτος? Κοιτάξτε να δείτε, είναι το θέμα των ημερών. Το που συζητάμε δηλαδή μεταξύ μας οι γονείς, το κόστος της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Και φυσικά είναι ανεβασμένες οι τιμές. Και αυτό, ξέρετε, δεν αφορά μόνο τα σχολικά ήδη, το πακέτο δηλαδή το πρώτο που κανείς πρέπει να αγοράσει, αλλά το σύνολο των αναγκών που ξεκινάνε, που υπάρχουν με την έναρξη της νέας χρονιάς. Δηλαδή, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, η φύλαξη των παιδιών σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί και αυτό δεν μπορεί να λυθεί με κάποιο τρόπο, πολύ περισσότερο όταν αυξάνεται και ο ημερήσιος χρόνος εργασίας, πολύ πια δουλεύουν και εξαήμερο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι όντως το νούμερο ένα θέμα συζήτησης μεταξύ μας. Ειδικά αυτή την εποχή, ναι. Οι τιμές είναι αυξημένες, όπως είπατε και εσείς, έχουν πάρει την ανηφόρα. Και βέβαια δεν είναι μόνο στα σχολικά ήδη, γιατί ξέρετε, όταν ξεκινάει, φτάνει Σεπτέμβρης και πρέπει να υπολογίσεις τον οικογενειακό σου προϋπολογισμό, έχει ήδη εκτιναχθεί, γιατί όσοι πήγαμε, κατορθώσαμε να πάμε διακοπές και επιστρέψαμε, έχουμε παραλάβει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, που είναι επίσης αυξημένοι. Άρα το κόστος έχει ανέβει εξαιρετικά, θα λέγαμε. Δηλαδή, είναι πολλές οι οικογένειες που συζητάνε πώς θα τα βγάλουν πέρα, αρχίζοντας να κόβουν. Ναι, είναι πολλές οι ανάγκες να πάρουν. Από τα βασικά, ναι. Κυρία Πλατανιά, ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε εσείς ως γονείς ότι μπορεί να βοηθήσει στον οικογενειακό προϋπολογισμό το καλάθι του μαθητή που θα κάνει η πρεμιέρα από το Υπουργείο Ανάπτυξης από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Κοιτάξτε να δείτε, όσο βοήθησαν τα υπόλοιπα καλάθια και ΠΑΣ, που στην ουσία, κατά τη γνώμη μας, ήρθαν να νομιμοποιήσουν αυτή την ανηφόρα στην οποία αναφερθήκατε στην αρχή. Γιατί ξέρετε, προσφορές τα καταστήματα κάνανε και οι γονείς ξέραμε και να τις αναζητήσουμε και να τις ψάξουμε και να τις βρούμε. Και όταν το πρωτοφόλι σου ξαναντάζει, δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Αυτό που εμείς λέμε και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να γίνει, γιατί είχαμε και ορισμένα παραδείγματα ενώσεων γονέων, συλλόγων γονέων που πάλεψαν, διεκδίκησαν και πέτυχαν ορισμένα αποτελέσματα. Είναι, για παράδειγμα, αντί όπως έγινε πέρυσι να μειώνεται η χρηματοδότηση στις σχολικές επιτροπές, αυτή να αυξάνεται, και ένα κομμάτι αυτών των λεγόμενων αναλώσιμων που αφορά σχολικά ήδη να δίνεται με ευθύνη του σχολείου, των δήμων, αντίστοιχα δηλαδή μια κρατική στήριξη. Έχουμε τέτοια παραδείγματα που πετύχαμε σε νηπιαγωγεία οι μαθητές με την έναρξη της χρονιάς, εκτός από την τσάντα τους, το παγουρίνο τους, που υπάρχουν όντως και ζητήματα ασφάλειας. Όλα τα υπόλοιπα αναλώσιμα να τα βρίσκουν στο σχολείο τους. Όμως αυτό προϋπέθεται την προσπάθειά μας, την διεκδίκηση. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που αφορά, ξέρετε, το κόστος, για να ξεφύγω λίγο, για λίγο επιτρέψτε μου, γιατί είναι κομμάτι του κόστους, που θα μπορούσε επίσης να ληφθεί, και που αφορά και τα ζητήματα ασφάλειας διατροφής των παιδιών, είναι επίσης το θέμα των σχολικών διαδημάτων. Επίσης θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για την οικογένεια, το οποίο αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα, που επίσης δεν είναι μειούμενη η χρηματοδότηση, αλλά καλύπτει μόλις το 30% της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ ως Ομοσπονδία Γονέων και ως Συνομοσπονδία Γονέων και Επιδημόνων διεκδικούμε αυτό το πρόγραμμα να καλύψει το σύνολο τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι το κόστος ανεβαίνει τραγικά. Οι οικογένειες πια δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Αυτό κοστίζει, όπως ξέρετε, στην μόρφωση των παιδιών, στην ψυχολογία των παιδιών, που είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος που μπήκε στη συζήτηση. Γιατί, ξέρετε, πέρα από το ζήτημα της ψυχολογικής, που σωστά τύχτηκε, της ψυχολογικής κατάστασης, όταν ένα παιδί διαφέρει,
Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα ένα παιδί να βλέπει γύρω του όλα αυτά τα αγαθά, να βλέπει δηλαδή τον πλούτο, να βλέπει ότι υπάρχουν όλα αυτά και το ίδιο να νιώθει ότι η οικογένειά του, αν και οι γονείς είναι σκληρά εργαζόμενοι, δεν μπορεί να τα πάρει, δεν μπορεί να τα προσεγγίσει. Και δεν ξέρω αν το παρηγορεί το γεγονός. Πιθανά να νιώθει μια κοινότητα, ας πούμε, μια αίσθηση ότι ανήκει κάπου. Αλλά δεν ξέρω αν τα παρηγορεί τόσο όταν νιώθει ότι και ο συμμαθητής του δεν μπορεί.